είναι αρκετά σύνθετα τα θέματα της επόμενης ημέρας. Εκεί που νομίζεις και φαίνεται ότι ένας κλάδος ενδεχομένως να επωφελείται, φαίνεται αυτό ότι αυτό είτε συμβαίνει μερικώς, είτε συμβαίνει με μία στρέβλωση, είτε δεν βρίσκει υλικό στην αγορά να αγοράσει. Με αποτέλεσμα, ακόμα και εκεί που νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, τελικά να μην πηγαίνουν και τόσο. Και αλήθεια είναι, θέλω μια εκτίμηση τη δική σας για την επόμενη μέρα, γιατί από τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων θα εξαρτηθούν και οι θέσεις εργασίας. Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ. Είναι ούτως ή άλλως ένα αντικειμενικό γεγονός ότι θα υπάρχει μια ύφεση συνολικά στην αγορά. Αυτό διότι εκ των πραγμάτων όταν μπαίνει σε καραντίνα όλη η αγορά, δηλαδή κλείνουν επιχειρήσεις, δεν δουλεύουν οι εργαζόμενοι, αυτό αυτομάτως οδηγεί συνθήκες ηφαισιακές. Υπάρχει όμως κατά τη γνώμη μου και ένα σοβαρό ζήτημα ότι δεν ελήφθησαν μέτρα ουσιαστικά στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων και στήριξης των επιχειρήσεων σε ρευστότητα, ώστε να μπορούν να είναι έτοιμες με το που θα ξανανοίξουν να έχουν ένα στοιχειώδες κεφάλαιο κίνησης και να βρούμε και τους εργαζόμενους στη θέση τους. Άρα είναι δύο παράγοντες, ένας περισσότερο αντικειμενικός και ένας περισσότερο υποκειμενικός, παύλα πολιτικός. Θεωρώ ότι το επίπεδο της ύφεσης, δηλαδή που θα βρούμε μπροστά μας στην οικονομία, δεν ήταν νομοτέλεια. Είναι ως ένα βαθμό αντικειμενικό, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν λήφθησαν σοβαρά οικονομικά μέτρα. Πρέπει να δούμε επομένως τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί η επόμενη μέρα, όπως το λέτε εσείς. Κυρία Αξιούλη, απλώς το αντικειμενικό πρόβλημα ήταν ότι επειδή είχε σταματήσει σχεδόν η οικονομική δραστηριότητα σε μεγάλο ποσοστό, υπήρχαν κάποιες επιχειρήσεις που δουλεύαν προφανώς, αλλά κυρίως η κατανάλωση. Η οποία θα τροφοδοτούνταν από αυξημένα ενδεχομένως επιδόματα, θα πήγαινε σε έναν κλάδο. Θα πήγαινε μόνο στον κλάδο επί της ουσίας των σούπερ μάρκετ. Αυτό ήταν το αντεπιχείρημα της κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι τώρα, στην επόμενη ημέρα, οι επιδοτήσεις θα πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση, θα πρέπει να πάνε στην εργασία περισσότερο? Δεν είναι απολύτως έτσι όπως είπατε για το πρώτο επιχείρημα, διότι το να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων συνολικά μπορεί να είναι ένας βασικός παράγοντας για να μπορέσεις να κρατήσεις και την κατανάλωση την επόμενη μέρα. Δεν τελειώνουν τα πράγματα και αρχίζουν στους δύο μήνες της καραντίνας. Το κρίσιμο είναι το τι γίνεται μετά. Άρα, αν στήριζες το επίπεδο του εισοδήματος των εργαζομένων και έδινες και στους ανέργους μια δυνατότητα να μπορούν να καταναλώνουν στοιχειωδώς, η επόμενη μέρα θα είχε μια στοιχειώδη κίνηση στην αγορά. Αυτό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, διότι από αυτές αποτελείται κυρίως η Ελλάδα, να έχουν ένα κεφάλαιο κίνησης, δηλαδή να τους έχει δώσει η κυβέρνηση μια μη επιστρεπτέα ενίσχυση, αυτό προτείναμε εμείς. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να έχουν μια πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, θα έφτιαχνε μια εντελώς άλλη κατάσταση στην αγορά τώρα που θα ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε μια προσφορά και μια ζήτηση περίπου στο επίπεδο που την αφήσαμε. Τώρα δεν βέβαια, θα τα βρούμε. Η κυβέρνηση σας απαντά σε αυτό ότι η ιστορία με τον κορονοϊό είναι μαραθώνιος, δεν ξέρουμε τι έρχεται και αν τα δίναμε όλα τώρα και όλες τις δυνατότητες τώρα, πώς θα μπορούσαμε μετά να στηρίξουμε την οικονομία και αυτές τις μικρές επιχειρήσεις που λέτε. Δύο επιχειρήματα γι' αυτό. Το πρώτο είναι ότι αν δεν λαμβάνεις προληπτικά μέτρα προς το βαρός, τότε στο μέλλον είναι χειρότερα τα πράγματα. Για να το πω πιο απλά, όταν σταματάει η καραντίνα, αν αρχίσουν οι επιχειρήσεις να βάζουν η μία μετά την άλλη λουκέτο, στην πραγματικότητα μετά και να ξοδέψεις αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε ότι έπρεπε να ξοδευτούν, δεν θα υπαρκούν για να αντιστρέψουν την κατάσταση. Άρα είναι ζήτημα να προλάβεις τις συνέπειες. Αν είναι να αρχίσουν να εκδηλώνονται, μετά δεν μπορεί να επιστρέψει γρήγορα το πράγμα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η πρόταση που τουλάχιστον εμείς καταθέταμε αφορούσε τη χρήση ενός ποσού σημαντικού μεν, ωστόσο περίπου στο ίμιση των διαθέσιμων κονδυλίων. Άρα δεν ήταν ότι θα στέρευε και τα δημόσια ταμεία από τις δημοσιονομικές τους δυνατότητες. Ένα μείγμα εμπροστοβαρούς γενναίου πακέτου σε συνδυασμό με το να κρατήσουν φυσικά κάποια χρήματα στην άκρη, αν θέλετε έτσι, του δημοσίου, θα ήταν αρκετά πιο σωστό από αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και που πραγματικά νομίζω ότι προκαλεί και μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια στην αγορά. Πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Από χτες, κυρία Αξιόγλου, εκφράζεται από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ έτσι, μια αντίδραση, μια διαφωνία σε σχέση με το άνοιγμα των σχολείων. Το οποίο το άνοιγμα των σχολείων σχετίζεται με την οικονομία, κακά τα ψέματα. Γιατί οι γονείς, αν ανοίξουν τα σχολεία, ενδεχομένως θα απελευθερωθούν και θα γυρίσουν στη δουλειά τους αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε όποιο καθεστώς βρίσκονται στο σπίτι με τα παιδιά τους. Η διαφωνία σας πού εδράζεται αυτή τη στιγμή? Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα?
Έχουμε μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη για το βιαστικό άνοιγμα των σχολείων. Μιλάω κυρίως για τις βαθμίδες του δημοτικού και του γυμνασίου. Είναι λογικό ότι οι τρίτη ηλικίου που έχουν να δώσουν πανελλήνιες στα παιδιά, και από αυτό εξαρτάται και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και η πρόσβασή τους στα πανεπιστήμια, θα πρέπει στοιχειώδως να ανοίξουν για λίγες μέρες. Αλλά σε ό,τι αφορά το δημοτικό και το γυμνάσιο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση απόψεων και στον επιστημονικό κόσμο. Η Επιστημονική Επιτροπή η ίδια δεν συμφωνεί για το τι θα έπρεπε να γίνει. Ναι, και εμείς άρα πριν το φιλοξενήσαμε πρώτο ένα είναι... μέλος. Ένα μέλος και μας εξέφρασε ανοιχτά την διαφορετική του άποψη. Όταν υπάρχει τέτοια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα για ένα τόσο σοβαρό θέμα, νομίζω θα έπρεπε να κινηθούμε πιο προσεκτικά. Πρακτικά, τα παιδιά, ιδίως στις ηλικίες του δημοτικού, δεν έχουν απόλυτη κατανόηση των συνθήκων υγιεινής που πρέπει να τηρούνται. Οι τάξεις στα ελληνικά σχολεία είναι πάρα πολύ συμπιεσμένες. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να κρατήσουμε αποστάσεις μαθητών, όπως για παράδειγμα βλέπουμε να συμβαίνουν σε κάποιες σκανδιναβικές χώρες. Και το κυριότερο είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε στη σύγκριση κόστους-οφέλους γιατί ένα τέτοιο ρίσκο σε σχέση με ποιο όφελος. Δηλαδή, το όφελος είναι να ανοίξουν τα σχολεία για 20 μέρες πια, για τόσο μιλάμε, για σχολικό έτος πια, τι έχει απομείνει, 20 μέρες. Δηλαδή, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ρίσκο, διότι από εκεί, αν ξεκινήσει μια διασπορά, δεν θα μπορεί να είναι ελεγχόμενη, για ένα όφελος το οποίο δεν είναι προφανές. Δεν είναι ο πρώτος κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας στα σχολεία. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι σχετίζεται με τις άδειες των γονιών, αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν είναι το νούμερο ένα σε ό,τι αφορά την οικονομική αν δραστηριότητα. Αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη, άρα, έχω εκφράσει, δεν είναι διαφορετική από τη δική σας. Η προσωπική μου άποψη την έχω εκφράσει, γι' αυτό το λέω από την αρχή της εκπομπής, ότι δεν είναι διαφορετική. Περιμένω να ακούσω τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αλλά μου φαίνεται και εμένα λίγο υπερβολικό το ρίσκο. Ένα άλλο θέμα το οποίο από χτες το είδαμε σιγά σιγά να αρχίζει να ξετυλίγεται είναι η προσαρμογή των εταιριών. Και έχουμε ήδη τις πρώτες τουλάχιστον πληροφορίες ότι οι εταιρείες έχουν αρχίσει και ανακοινώνουν μειώσεις μισθών σε δύσκολους κλάδους που καταλαβαίνουμε ότι πλήττονται πάρα πολύ. Θεωρείτε ότι αυτό το περιβάλλον, αυτή η τάση που υπάρχει, μπορεί να ανακοπεί με κάποιο τρόπο? Η τάση δηλαδή και συρρήκνωση των θέσεων απασχόλησης, αλλά και περαιτέρω συρρήκνωση των μισθών. Θεωρώ ότι αυτό ήταν προδιαγεγραμμένο από τις αποφάσεις τις κυβερνητικές. Δηλαδή, όταν έχεις κυβερνητικές αποφάσεις, εννοώ του Υπουργείου Εργασίας, που ουσιαστικά λένε αναστολή συμβάσεων εργασίας με δυνατότητα απολύσεων την επόμενη μέρα και εκπεριτροπής εργασία, δηλαδή μείωση μισθών στο μισό για μισό χρόνο εργασίας, αυτό σε συνδυασμό με το ό,τι ξέραμε να ισχύει στην αγορά, τα άλλα σχήματα εκπεριτροπής εργασίας κτλ., ουσιαστικά δεν δημιούργησε κανένα πλαίσιο προστασίας για την ημέρα που θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Αν αυτό το συνδυάσει κανείς με το γεγονός ότι και στις ίδιες τις επιχειρήσεις δεν δόθηκε μια ένεση ρευστότητας πραγματική, πραγματικό χρήμα, ζεστό χρήμα, τότε μάλλον αυτή η κατάσταση ήταν περίπου προδιαγεγραμμένη. Να. Δηλαδή θα έπρεπε εδώ, και αυτό ήταν που από την πρώτη μέρα μου είχατε δώσει την δυνατότητα να ξαναμιλήσω στην εκπομπή σας, από την πρώτη μέρα το είχαμε επισημάνει, υπήρχαν δυνατότητες, υπήρχαν κεφάλαια στο κράτος να καλύψει το μισθό των εργαζομένων, να δώσει και μια ένεση ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς λέγαμε για 3 δις, μη επιστρεπτέα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις, οι μικρές, δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, είναι αποκλεισμένες από τις τράπεζες και δεν μπορούν από αυτό να αντλήσουν ένα κεφάλαιο. Θα μπορούσε δηλαδή συνδυαστικά με αυτά τα δύο, εν συνεχεία, να τους υποχρεώσει να διατηρήσουν τις σχέσεις εργασίας. Όχι μόνο τον αριθμό, τις σχέσεις. Να μην ανοίξουν οι επιχειρήσεις και βλέπεις ξαφνικά τους εργαζόμενους να λαμβάνουν 200 ευρώ το μήνα ή να δουλεύουν μία μέρα την εβδομάδα. Αυτό δεν έχει νόημα. Αυτό είναι συντριβή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αξιόγλου, να είστε καλά. Για όλες τις τοποθετήσεις. Ξανά. Με χαρά, την καλημέρα μας. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να συναντήσουμε την Ευαγγελία Μαρινάκη. Να πάμε στην Κρήτη, αλλά να πάμε και. Δεν έχουμε πάει σήμερα, πραγματικά. Αλλά να πάμε και στο θέμα της εστίασης, που είναι μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι και πάρα πολλοί καταστηματάρχες και πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι. Καλημέρα, Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία. Κάτι μου θυμίζει πίσω σου το background. Α, στενάζει δίπλα με, Ευαγγελία, βλέπει μπάρ. Βρισκόμαστε λοιπόν. Να. Ναι, είμαστε λοιπόν σε ένα κεντρικό εστιατόριο στο Ηράκλειο. Καθώς και εδώ οι ιδιοκτήτες των χώρων εστίασης βρίσκονται σε στάση αναμονής. Καθώς το μόνο που ξέρουν σίγουρα είναι ότι όταν ανοίξουν ξανά τα μαγαζιά τους, όλες οι υπηρεσίες θα προσφέρονται στους πελάτες υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Μεταξύ αυτών που εξετάζονται είναι να δούμε πλέξιγκλας, αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών, όριο πελατών, αντισηπτικά, μάσκες, τόσο στο προσωπικό όσο και στους πελάτες. Ενώ δεδομένη βέβαια θεωρείται και η μείωση των τραπεζοκαθισμάτων. Μάλιστα. Θα πάμε τώρα αμέσως στον υπεύθυνο του εστιατορίου που βρισκόμαστε, τον κύριο Νίκο Δρακούλη, για να δούμε λίγο αν έχετε ξεκινήσει τις προετοιμασίες
και να μας πείτε ενδεικτικά στον χώρο που βρισκόμαστε, γιατί εσείς έχετε και πάνω όροφο, έχετε και έξω τραπεζοκαθίσματα, αλλά ας πάρουμε το χώρο που θα δείξουμε, πόσα καθίσματα έχετε και αν αυτό θα είναι βιώσιμο, αν πάμε στα μισά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Δρακούλη. Έναν αμονή των εξελίξεων και εμείς. Οι σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού ελπίζω να φέρουν τις απαντήσεις τις οποίες ζητάει ο κλάδος μας, κυρίως στο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ανοίξουμε από υγειονομικής άποψης. Σίγουρα θα υπάρχουν αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα, 1,5-2 μέτρα. Σίγουρα θα υπάρχουν αντισηπτικά, η μάσκα θα μπει στη ζωή μας. Για παράδειγμα, ο χώρος ο οποίος δείχνουμε τώρα, αμέσως τα δύο τραπέζια που βλέπουμε γίνονται ένα. Αυτό θα φέρει σίγουρα μειώσεις στο τζίρο μας. Τα καλά σενάρια είναι τουλάχιστον 40-50%. Καλά, σε κλειστό χώρο δεν. Επειδή δεν μπορούμε να έχουμε όλη την εικόνα του μαγαζιού, εδώ που βλέπουμε τώρα είναι κλειστός χώρος, οπότε λογικά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Το μαγαζί χωρίζεται σε τρία στάδια. Υπάρχει εξωτερικός χώρος, ο χώρος που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και το πάνω μέρος. Προς το παρόν αναμένουμε και εμείς να δούμε. Ξέρουμε ότι θα δουλέψει σίγουρα το εξωτερικό κομμάτι. Ενδεχομένως έχουμε και κάποια επέκταση στα τραπέζια. Αυτό μας λέτε. Σωστά. Με 50% κάτω βγαίνετε οικονομικά. Θα κρατηθεί το μαγαζί. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν άλλα και μειώσεις στα έξοδα της επιχείρησης για να καταστεί βιώσιμη. Αλλά θα υπάρξουν και πολλές επιχειρήσεις.